διάλογο στη δημοσιοσφαίρα. Κυρία Καϊλή. Συζητούσαμε για τη γυναική εκπροσώπηση γενικά και το πόσες θέσεις θα καταλάβουν. Το παρατήρησα ότι έχετε γυναίκες σήμερα. Και μετά είναι η κυρία Ρουμανού από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το είδα πριν. Λοιπόν, τελική, η τελευταία εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο από αυτές τις μέρες, πόσες θα διατρέξετε εδώ περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας ή έχει και άλλες εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και δεν υπάρχουν και ανισότητες, να σταθούμε και σε αυτό. Δηλαδή, μπορεί να προέρχεσαι από ένα γεωγραφικό χώρο που να έχει δημοφιλία μεγάλη, αλλά όταν αναμετριέσαι σε όλη την Ελλάδα. Εκεί είναι πιο δύσκολα, εννοείται. Υπάρχει... Παράδειγμα, εσείς αναμετριέστε και με τον κύριο Παπανδρέου. Σωστά. Ναι. Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο. Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Νίκο Παπανδρέου. Είναι λογικό, ναι. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Καινούριο στην πολιτική, άφθαρτος, με βαρύ όνομα. Ναι. Στην πολιτική, ναι. Αυτό που γίνεται όμως στο τέλος, όταν υπάρχει ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο, είναι ότι ο ανταγωνισμός βοηθάει να κινητοποιηθούν και τα στελέχη και να συμμετέχουν. Οπότε νομίζω ότι τουλάχιστον θα έχουμε συμμετοχή υψηλή. Ο κόσμος αποφασίζει έτσι κι αλλιώς. Ελπίζω εγώ πάντα το σύστημα να αλλάξει σιγά σιγά και να έχουμε σίγουρα μια γυναίκα να εκλέγεται κάθε φορά που έχουμε δύο ή τρεις εκλεγμένους. Στην Ιταλία πρέπει να υπάρχει εναλλαγή φύλου στην εκλογή. Αυτό θα ήταν σημαντικό γιατί πραγματικά πιστεύετε με, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που οι γυναίκες καταφέρνουν να φέρουν μια διαφορετική προσέγγιση και πάντα αποτελεσματική στις χώρες τις πιο ανεπτυγμένες. Δεν θεωρείται αρνητικό το να έχεις... Εσείς δεν έχετε βέβαια πρόβλημα με τις εκλογές. Όσες έχετε δώσει, ανεξάρτητα αν μεταασκήσατε την βουλευτική έτσι, εργασία, το λειτουργήμα, έχετε εκλεγεί, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι, δεν είναι... Με έχουν πάρει την έδρα. Αυτό το είχαμε ξαναπεί. Δύο φορές, αλλά ο κόσμος με τιμά πάντα με την στήριξή του. Παρότι υπάρχουν ακόμα στερεότυπα, το ξέρετε κι εσείς και στον τομέα μας, δεν εύκολα. Πώς θα μπορέσετε να υπερβείτε ότι παρότι είστε τόσο νέα στην ηλικία ή νέος άνθρωπος, εντάξει, σε σχέση με το μέσο όρο των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική, είστε νέα. Αλλά έχετε τόσα χρόνια μέσα στην πολιτική, ότι έχετε εκλεγεί αρκετές φορές, ότι είστε ήδη ευρωβουλευτής και ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα αντικίνητρο για κάποιον να επιχειρήσει και δεύτερη φορά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ πάντα πιστεύω ότι πρέπει να στηρίζουμε ανθρώπους νέους και να μην αισθάνεται κανείς αναντικατάστατος. Η προσπάθειά μου ήταν η πρώτη μου θητεία στην Ευρωβουλή. Έχω μια αρκετή εμπειρία πια αποκτήσει πάνω στα επενδυτικά εργαλεία και στα όσα μπορούμε να διασφαλίσουμε για την Ελλάδα και ελπίζω την επόμενη μέρα, επειδή το καλοκαίρι, ξέρετε, αποφασίζουμε για την αγροτική πολιτική, τους προϋπολογισμούς για όλη την Ευρώπη. Άρα εδώ θέλει γρήγορα αντανακλαστικά, οπότε αισθάνομαι ότι ένα μείγμα νέων ανθρώπων, νέων στην πολιτική, όχι ηλικιακά, θα έχει μεγάλη σημασία. Και έτσι κι αλλιώς αποφασίζουμε, ψηφίζουμε τέσσερις σε ένα ψηφοδέλτιο που είναι και αφορά όλη την Ελλάδα, είναι κοινό σε όλη την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν είδατε τις δημοσκοπήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχουν ένα κοινό στοιχείο όλες. Έχουν μία μείωση της διαφοράς και έχουν επίσης ως ένα έβριμα αυτή τη μάχη που δίνεται για την τρίτη θέση. Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα είναι το κίνημα αλλαγής, η Χρυσή Αυγή ή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άκουσα πως στελέχοι θα μιλούν ακόμα και για το ψήφιο ποσοστό που θα μπορούσατε να λάβετε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό. Εύχομαι για τη χώρα να καταφέρουμε να είμαστε στην τρίτη θέση. Νομίζω ότι έχει σημασία για το μέλλον της και για το στοίχημα που έχει μπροστά της, αλλά και το σήμα που θα δώσει στην Ευρώπη, ότι αρχίζει να υπάρχει πολιτική σταθερότητα και ασφάλεια για τα επόμενα χρόνια, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ελπίζω να πάμε πολύ καλύτερα από το 2014. Το 2014 μας έβαζαν κοντά στο 3-4%, αν θυμάστε, κάποιες δημοσκοπήσεις και καταφέραμε να είμαστε στο 8,5%. Εύχομαι τώρα να πάμε ακόμα καλύτερα. Έχει σημασία να είναι προοδευτικές δυνάμεις και ευρωπαϊκές σε υψηλά νούμερα. Και επίσης δεν δείχνουν συντριβή του ΣΥΡΙΖΑ. Και υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους οι διαφορές. Η διαφορά δεν δείχνουν συντριβή του κυβερνώντος. Συνάντησα πριν τον. Είχατε μια ανάλυση εδώ για τις δημοσκοπήσεις. Και μου είπε ότι είναι πραγματικά δύσκολο κανείς να μπορέσει να καταλάβει πώς θα κινηθεί. Καλά, πώς το λένε στο χωριό μου, το λένε κάηκαν στο κουρκούτι, φυσάνε και το γιαούρτι. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις μια εκτίμηση και γι' αυτό χρησιμοποιούν και διάφορα εργαλεία, παρουσιάζουν πάρα πολύ τα εργαλεία που χρησιμοποιούν για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρχουν στο τέλος. Αλλά... Αυτό που βλέπουμε πάντως και νομίζω ότι τελικά έχει σημασία και το βλέπαμε και σε άλλες εκλογές είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ανατροπές. Ότι κανείς δεν μπορεί να κάνει καθαρές προβλέψεις, αλλά τη δυναμική τη βλέπει κάποιος. Και η δυναμική συνήθως τα τελευταία χρόνια και σε άλλες εκλογικές μάχες, ενώ εκτός Ελλάδος,
είναι συνήθως αντισυστημικές ή ανατροπής του υπάρχοντος σκηνικού. Άρα δεν νομίζω ότι θα είναι και εύκολο να αντιστραφεί το αποτέλεσμα. Ναι, δεν δείχνει καμία. Έχει παγιωθεί η διαφορά, όσο και αν είναι αυτή. Λέτε ότι θα είναι πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία, δεν έχει σημασία η διαφορά. Δεν νομίζω ότι θα έχει. Δεν ξέρω αν θα έχει αυτοδυναμία. Μιλάμε τώρα για τις ευρωεκλογές, ούτως ή άλλως. Ναι. Λέω για μια. Γιατί μιλούσαμε για μια χαοτική διαφορά. 10, 12 μονάδες. Δηλαδή εταιρείες που έδειχναν διαφορά στις 12 μονάδες, τώρα δείχνουν τη διαφορά και γύρω στο 6,5 με το 7 maximum. Δεν έχει σημασία με πόση διαφορά ενδεχομένως θα βγει η πρώτη Νέα Δημοκρατία. Κάποιες δείχνουν και ντέρμπι. Έχει σημασία εφόσον δεν μπορείς να κυβερνήσεις. Ή αν μπορείς να κυβερνήσεις, mm-hmm. τότε δεν έχει σημασία. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι διαμορφώνεται μια δυναμική η οποία θα μας οδηγήσει και στις εθνικές εκλογές στην ίδια κατεύθυνση. Να σας πω κάτι. Πιστεύω πραγματικά ότι για τον κόσμο έχει σημασία να υπάρχει σταθερότητα και να μπούμε σε ένα κλίμα της επόμενης μέρας που να μπορεί κανείς να συνομιλήσει με όλες τις παρατάξεις. Σας βλέπω πολύ συνενετική. Γιατί το βλέπω πολύ πολλωμένο το κλίμα. Δηλαδή δεν είστε τόσο αντισύριζα όσο στις περασμένες. Εγώ αντισύριζα είμαι έτσι κι αλλιώς. Α, είστε αντισύριζα. Τότε τι συνένες. Αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες. Έτσι, να ανάψουν λίγο τα αίματα γιατί δεν είναι το. Τι συνένες θα υπάρχει ο ένας είναι αντισύριζα και ο άλλος είναι αντιδεξιός. Κοιτάξτε, αυτό που λέω και ξαναλέω είναι ότι πρέπει να υπάρχει ηθική και πλαίσιο αρχών στην πολιτική και να μπορούμε να συνομιλούμε πάνω σε αυτά. Δηλαδή, τα ιδεολογικά ζητήματα, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ πιάνει από πολύ αριστερά, πολύ δεξιά, πολύ ανατρεπτικά, πολύ συστημικά και δεν μπορεί κανείς να βρει ένα ιδεολογικό πρόσημο, λέω το εξής. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ηθικό και ένα αξιακό πλαίσιο στο επίπεδο που έχουμε δημόσιο λόγο και συζήτηση, για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε σε πολιτικές. Αυτές τις τελευταίες μέρες, λοιπόν, καλό θα ήταν να μιλήσουμε για τις ευρωεκλογές και την επόμενη μέρα και να δούμε τι μπορεί να διορθωθεί μέχρι και τις εθνικές εκλογές στον δημόσιο διάλογο. Και πώς δεν έχει ιδεολογικό υπόβαθρο. Έχει, θεωρείται. Έχει, όταν λέει ότι είμαι υπέρ των πολλών, ότι έχω την κοινωνική ατζέντα, όταν βγάζει ανακοίνωση και χαίρεται γιατί έχει καταρρεύσει ο ακροδεξιός συνασπισμός στην Αυστρία, λέγοντας ότι αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο περί ηθικής και καθαρότητας είναι οι πρώτοι που βάζουν το δάχτυλο στο μέλι. Έχει. Κυρία... Δεν είναι ένα ζήτημα για τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, το ότι η ακροδεξιά υφίσταται από την ίδια τη ζωή μια τέτοια ήττα στην Αυστρία και πέφτει ο συνασπισμός. Κυρία Βιέρη, μερικές φορές αυτό που ισχυριζόμαστε δεν είναι αυτό που ισχύει. Έχουμε πια 5 χρόνια και μπορούμε να συγκρίνουμε και έχουμε και μέτρο. Η ακροδεξιά εντάχθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι να βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι δεν υπάρχει ακροδεξιά ή ότι καταγγέλλω την ακροδεξιά στην Ευρώπη, αλλά έχω αγκαλιάσει την ακροδεξιά στην Ελλάδα και μάλιστα τους έχω υπουργοποιήσει και φαίνεται ότι θα μπορέσουν και να εκλεγούν. Κυρία Παπακώστα, α πούμε, τη θεωρείτε ακροδεξιά. Κυρία Παπακώστα, κύριε Κουντουρά. Κυρία Παπακώστα, είναι ακροδεξιά. Ήταν σε ένα κόμμα το οποίο έχει ακροδεξιά πρόσημα και χαρακτηριστικά και ρητορική. Νομίζω ότι αυτά είναι σαφή. Αν τώρα θέλουμε ή θεωρούμε ότι η ακροδεξιά της Ελλάδας είναι άλλη από τη Ουγγαρία. Πάντως, στο θέμα του Μακεδονικού, συμφωνείτε με την κυρία Παπακώστα. Αν εσείς βάζετε τους εαυτούς σας στο πατριωτικό ζήτημα, μισό, το εθνικό. Γιατί εγώ δεν άκουσα να κάνει. Να χρησιμοποιεί ακροδεξιούς καρόνες. Ναι, για το θέμα της Μακεδονίας, αλλά δεν οδήγησε την κυβέρνηση σε εκλογές. Υπάρχει μία σύμπτωση στο τι λέει η κυρία Παπακώστα για το Μακεδονικό με το κίνημα αλλαγής. Αυτό θεωρείται ακροδεξιά ατζέντα. Ξέρετε τι διαφορά έχει. Το πατριωτικό δεν είναι ούτε δεξιό ούτε αριστερό. Mm-hmm. Το πατριωτικό είναι ένα πρόσημο το οποίο έχει να κάνει με το αν πιστεύεις ότι τα συμφέροντα, τα εθνικά, η εθνική περηφάνεια, η εθνική αξιοπρέπεια είναι σε προτεραιότητα σε μια ισχυρή Ευρώπη, σε μια συντηρητική Ευρώπη, σε μια προοδευτική Ευρώπη. Άρα θεωρώ ότι το πατριωτικό θα πρέπει να φύγει και ποτέ στην Ελλάδα μέχρι προσφάτως. Δεν ήταν ζήτημα που δεν συζητούνταν τα εθνικά ζητήματα σε συμβούλια αρχηγών. Και τώρα βλέπετε με αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία, με την Τουρκία, θα έπρεπε να έχει συγκληθεί άμεσα συμβούλιο αρχηγών. Αυτό όμως που εγώ θεωρώ σημαντικό είναι να είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε κοινωνική δικαιοσύνη και να κρατάμε τη μείωση του ΦΠΑ ή τη σύνταξη, την πετσοκομμένη, για 3 μέρες πριν τις εκλογές. Ο κόσμος έχει και μνήμη. Και δεν μπορούμε να εξευτελίζουμε την πολιτική στις τελευταίες μέρες των παροχών και των φιλοδορημάτων. Εδώ θέλει μια συνέπεια και θέλει χτίσιμο μια συγκεκριμένη πολιτική. Να σας πω ποια είναι η διαφορά στην Ευρώπη. Ότι εκεί η σοσιαλδημοκρατία, η παράταξη στην οποία ανήκω και εργαστήκαμε, μιλάει πλέον για ένα εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα
αξιοπρέπειες για μια οικογένεια. Να μπορεί μια οικογένεια λοιπόν να μην παλεύει και να μην εξαρτάται από τα 3 ευρώ για να βγάλει τη βδομάδα. Γιατί έχουμε συμπολίτες μας που εμείς συζητούμε γι' αυτά. Νομίζω επειδή υπάρχουν από αυτό που λέμε και μηχανισμοί που υπενθυμίζουν τι έγιναν στα παρελθόντα χρόνια, θα σας θυμίσουν σε σχέση με τις μειώσεις των μισθών, με τις μειώσεις των συντάξεων, με τον υποκατώτατο, όταν ήταν συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό το πράγμα περί υποκατώτατου τότε θεσπίστηκε και τώρα ξεθεσπίστηκε. Έτσι, κάποιοι αυτό θα σας πω. Το ΕΚΑΣ το κατήργησε αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Η επαναφορά που βλέπετε στους μισθούς, στις συντάξεις και στο ΦΠΑ είναι επαναφορά στο 2015. Δηλαδή, παρά τα όσα έγιναν, η προσπάθεια να μαζευτούν οι δημόσιες δαπάνες για να κερδίσουμε χρόνο για μεταρρυθμίσεις, έγινε ως προσωρινό μέτρο και μονιμοποιήθηκε και με ένα τεράστιο επιπλέον βάρος και ενός καινούργιου μνημονίου και με υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας τα τελευταία 4 χρόνια που θα έπρεπε να παίρνουμε ανάσες που όλες οι άλλες χώρες βγήκαν από τα προγράμματα. Εμείς μπήκαμε σε ένα πιο βαθύ πρόγραμμα, το οποίο βλέπετε ότι κάθε φορά. Δεν το λέει κάποιος. Κάθε φορά που προσπαθεί να κάνει πάντως παροχές η κυβέρνηση, λέει θέλουμε να συζητήσουμε. Η μείωση του ΦΠΑ βέβαια δεν είναι παροχή, είναι. Ήταν μια κοινωνική αναγκαιότητα και εσείς την υπήρξατε το κίνημα αλλαγής. Μέλησε τη μεσαία τάξη και μακάρι να διορθωθεί και προκαταβολή φόρου. Δεν ξέρω αν πουθενά στην Ευρώπη υπάρχει αντιπολίτευση γραμματέας κόμματος που να λέει ότι υπάρχει κίνδυνος νοθείας στις εκλογές. Το απέσυρε η Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν μπήκατε κι εσείς στον πειρασμό να το σκεφτείτε, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πια το δείγμα είναι πολύ μεγάλο και επειδή έχουμε εκλογικούς αντιπροσώπους παντού, δεν νομίζω ότι αυτά μπορούν να επηρεάσουν. Επειδή όμως το σύστημα καλό θα ήταν να αναβαθμιστεί και να εξυγχρονιστεί, στο εξωτερικό έχουμε νέες μεθόδους για να ψηφίζουμε που διασφαλίζουν την απόλυτη εγκυρότητα. Και αυτό θα ήταν καλό να γίνει. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι ανησυχούμε για αυτά. Η βία, γιατί βάζει και θέμα βίας στη Νέα Δημοκρατία. Ούτως ή άλλως η βία είναι και από εσάς ψηλά. Είδαμε την περασμένη εβδομάδα για πολλωστή φορά τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ έγιναν στόχος επίθεσης με Μολότοφ. 40 ήταν η τελευταία επίθεση. Δεκάδες Μολότοφ, ναι. Είναι κάτι που λέτε το επιδιώκει η κυβέρνηση. Δηλαδή να πηγαίνουν αυτό που λέτε εσείς μπαχαλάκιδες και να ρίχνουν Μολότοφ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τι κέρδος θα είχε από αυτό? Γιατί αν κάποιος το αντιστρέψει, μπορεί να πει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις κερδισμένος είναι αυτός που δέχεται την επίθεση. Δεν θα έλεγα ότι είναι κερδισμένος κανείς από καμία επίθεση. Έλεγα απλώς ότι ο νόμος Παρασκευόπουλου βοήθησε να σταλεί ένα σήμα ότι εδώ υπάρχει ανοχή μεγάλη, ότι υπάρχει μεγάλη, αν θέλετε, ευαισθησία ή ανοχή στην εγκληματικότητα. Ότι ξεχωρίζουμε πια. Θα σας απαντούσε τώρα ο κύριος Παρασκευόπουλος. Πολλές φορές νομίζω έχετε βρεθεί σε πάνελ μαζί και σας έχει απαντήσει ότι αυτό είναι ένας χαρακτηρισμός που καταρρύπτεται εύκολα νομικά, τουλάχιστον σε σχέση με τα. Ούτε νομικά καταρρύπτεται και θέλω να σας πω ότι έχω κινηθεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον νόμο Παρασκευόπουλου. Γιατί ξέρετε, υπήρξαν άνθρωποι που απελευθερώθηκαν από την Ελλάδα και μετακινήθηκαν στην Ευρώπη και προχώρησαν σε νέα εγκλήματα. Θεωρώ λοιπόν ότι καλό είναι. Για παράδειγμα. Ήταν ένας μετανάστης ο οποίος βίασε και σκότωσε μια κοπέλα στη Γερμανία. Και βγήκε με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Αισθάνομαι λοιπόν ότι. Χιλιάδες δεν τους λες. Ακόμα και αν ισχύει αυτό, χιλιάδες δεν τους λες. Σε αυτά τα θέματα θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία να αισθάνονται οι Έλληνες ασφαλείς. Ξέρετε, ήμουν σε μια περιοχή στην Αθήνα. Τώρα στη Θεσσαλονίκη έχουμε περιοχές τέτοιες, αλλά έχει παραμείνει η γειτονιά περισσότερο ασφαλής. Στην Αθήνα υπήρξαν γειτονιές που μου έλεγαν ότι κυνηγάμε τους κλέφτες στα μπαλκόνια. Οι πολίτες λοιπόν έχουν κλειστά τα παντζούρια για να αισθάνονται ασφαλείς όλη τη μέρα. Αισθάνομαι λοιπόν ότι πρέπει από τα βασικά ζητήματα στην ατζέντα την επόμενη μέρα της νέας κυβέρνησης να είναι η ασφάλεια, να είμαστε ασφαλείς ακόμα και στο σπίτι μας, στη γειτονιά μας, στα παιδιά μας. Ευχαριστώ την κυρία Καϊλή. Καλή επιτυχία. Θέλω να σας συστήσω με την κυρία Ρωμανού που περιμένει. Έχετε γνωρίζεστε.